Κωνσταντίνου, το νέο γενικό ελεκτή. Ο έλεγχος είναι για όλους και σε καλό να είσαι αυστηρός. Διαβεβαίωσε ο κύριος Παπακωνσταντίνου ότι αυτό θα κάνει. Να πούμε κυρίες και κύριοι πως το νέο γενικό ελεκτή θα τον φιλοξενήσουμε και εμείς αύριο στα πλαίσια της εκπομπής μας για να συζητήσουμε τα πολλά και διάφορα για της ελεκτικής υπηρεσίας. Τώρα, θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ για τις στάσεις των λεωφορείων. Πάρα πολύ συχνά κάνουμε θέματα για τις ανύπαρκτες στάσεις λεωφορείων και αυτές που υπάρχουν, οι πλήστες που είναι χωρίς στέγαστρα, δεν βοηθούν τον κόσμο εν μέσω καύσεμα, εν μέσω κακοκαιρίας. Είναι καλά τα νέα, καθώς φαίνεται πως ήδη άρχισαν να τοποθετούνται σε διάφορες περιοχές παγκύπρια οι νέες έξυπνες στάσεις λεωφορείων, με τις οποίες εξοπλιζόμαστε και θα πούμε ότι αυτά τα χρήματα για τις έξυπνες στάσεις λεωφορείων προέρχονται από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Άλλο ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο για αποτελεσματική δικτύωση του αστικού δικτύου Παγκύπρια φέρνει ο νέος σχεδιασμός του έργου αναβάθμισης των υποδομών δημόσιων μεταφορών. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 74 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκειας υλοποίησης 5 ετών υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά 60% στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027. Μέσω αυτού του έργου στοχεύουμε στη συντονισμένη αναβάθμιση των υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές, δημιουργώντας έναν άνετο, ασφαλές και προσβάσιμο περιβάλλον για τους επιβάτες που αναμένουν το λεωφορείο. Πέραν της λειτουργικής αναβάθμισής τους, επιτυχάνεται και ψηλή συνδική. Οι νέες και έξυπνες στάσεις και στέγαστρα τεσσάρων διαφορετικών τύπων που εγκαθίστανται σταδιακά σε τέσσερις φάσεις υλοποίησης του έργου θα παρέχουν τόσο πληροφόρηση στο κοινό μέσα από τελευταίας τεχνολογίας έξυπνες οθόνες και ένδειξη φωτεινής ειδοποίησης άφιξης. Ενώ τα στέγαστρα, πέραν από προστασία από τις καιρικές συνθήκες, περιλαμβάνουν ταυτόχρονα σύγχρονο φωτισμό, δυνατότητα φόρτισης έξυπνων κινητών και τροφοδοσία Wi-Fi, φωτοβολταϊκά συστήματα για τοπική παραγωγή ενέργειας, καθίσματα και κάδους απορριμμάτων. Οι έξυπνες στάσεις έχουν μάλιστα σχεδιαστεί ειδικά για να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες, δυνατότητα επέκτασης και προσαρμογής στον χώρο και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό. Το έργο ανέλαβε η σύμπραξη Air Control EMCO με σχεδιασμό της Δημάτης Design. Το έργο των έξυπνων στάσεων λεωφορείων ενσωματώνει τις αξίες μας. Προσβασιμότητα για όλους, άνεση στο ταξίδι, εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμός του περιβάλλον, καθώς και την εφαρμογή έξυπνων λύσεων. Στοχεύουμε να μετατρέψουμε την αναμονή στη στάση σε μια ευχάριστη εμπειρία. Συνολικά και μέχρι το τέλος του χρόνου εγκαθίστανται 200 νέα στέγαστρα διαφόρων τύπων στην Λευκωσία, γύρω στα 93 στη Λεμεσό, 43 στη Λάρνακα, 41 στην Αμόχωστο και 38 στην Πάφο, ενώ επιδιορθώνονται άλλα 100 υφιστάμενα. Απότερο σκοπός η κατασκευή και τοποθέτηση συνολικά 5.000 έξυπνων στάσεων λεωφορείων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι έτσι οι εξελίξεις, είναι πάρα πολλές γύρω από την Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι στην Κύπρο, είπαμε και προηγουμένως, καταφθάνουν δεκάδες Ευρωπαίοι πολίτες που δεν βρίσκουν τρόπο να φύγουν από το Λίβανο.